Σίγουρα όταν δεν μπορείς να πάρεις ένα παιχνίδι και η ισοπαλία είναι καλή. Και ιδίως έτσι όπως είναι η βαθμολογία, παραμέναμε στο συν 3 και είναι αυτό υπέρ για μας. Βέβαια υπάρχουν πολλά παιχνίδια ακόμα μπροστά μας. Πρέπει να συνεχίσουμε με την ίδια δύναμη που είχαμε ως τώρα στο πρωτάθλημα. Παραμένουμε αίτητοι και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Μπορούσαμε και να χάσουμε και να κερδίσουμε το παιχνίδι. Στο τέλος, έτσι όπως εξελίχθηκε, τις μεγάλες ευκαιρίες τις χάσαμε εμείς και είναι κρίμα που δεν πήραμε το διπλό. Παρ' όλα αυτά συνεχίζουμε. Τα παιδιά προσπάθησαν μέσα σε ένα βαρύ αγωνιστικό χώρο. Δεν καταφέραμε να πιάσουμε την απόδοση των προηγούμενων παιχνιδιών. Σίγουρα το άγχος βάραινε τα πόδια μας. Παρ' όλα αυτά είμαστε ευχαριστημένοι και προχωράμε. Πιστεύεις ότι το παιχνίδι ήταν αντάξιο της βαθμολογικής θέσης που κατέχει τόσο η ομάδα όσο και η Πολυκάρπη? Σίγουρα και οι δύο ομάδες διαθέτουν πολύ καλούς παίκτες, έμπειρους παίκτες για την κατηγορία με ποιότητα και αυτό φάνηκε καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Πιστεύω όμως ότι αν παίζαμε όπως παίζουμε ως τώρα, σας είπα και πριν, το μάτς ήταν καθαρά δικό μας. Αισθάνομαι πολύ καλά, είμαι πολύ ευχαριστημένος η προσπάθεια που κάναν τα παιδιά. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά. Αξίζαμε την νίκη, δεν πειράζει. Συνεχίζουμε, θα το παλέψουμε μέχρι το τέλος. Είναι 3 βαθμοί, θα τα δώσουμε όλα. Δεν χάθηκε τίποτα. Απλά σήμερα θέλω να πω κάτι που δεν θέλω να μιλήσω για διαιτησία. Μας έδωσε κατά ένα πέναλτι που κατά την άποψή μου δεν ήταν. Και δεν έδωσε ένα καταφανέστατο πέναλτι υπέρ μας. Εντάξει, αυτά στα δουν οι παρατηρητές και οι υπόλοιποι. Δεν θα κάτσω εγώ να κρίνω τον κύριο Φωτιάδη και τη διαιτησία του σήμερα. Εγώ είμαι ευχαριστημένος από την ομάδα, συνεχίζουμε, είμαστε μια οικογένεια. Το βλέπετε κι εσείς πολύ καλά, τα παιδιά τα δίνουν όλα, σε όλα τα μάτς. Και έτσι θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος. Ως ντέρμπι, πιστεύεις ότι ο κόσμος έγινε ικανοποιημένος μέσα από το θέαμα και οι ομάδες ανταποκρίθηκαν στη βαθμολογική θέση που κατέχουν? Ναι, πιστεύω ότι έγινε ένα πολύ καλό παιχνίδι και από τις δύο ομάδες. Και οι δύο ομάδες δείξανε ότι αξίζουν σε αυτή τη βαθμολογική θέση που βρίσκονται. Ήταν πολύ καλό το παιχνίδι και ο αντίπαλος, εντάξει, Καλυθέα είναι πολύ καλή ομάδα, καλούς παίχτες. Παίξαμε πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Και ευχαριστήθηκε και ο κόσμος. Πρέπει να δώσουμε βάση στα μικρά παιδιά και γενικά οι ομάδες να προσφέρουν θέαμα για να μαζεύουμε και λίγο κόσμο στα γήπεδα που δεν το βλέπουμε.